Θα με συγχωρήσετε, θα κάνω λίγο όπισθεν, γιατί ήθελα κάποιες διευκρινήσεις σχετικά με δύο ζητήματα τα οποία ακούστηκαν στη συζήτηση και λίγο προσπελάστηκαν. Το ένα είναι σχετικά με την οσιρότητα μετά τη βραχυθεραπεία, η οποία είναι ουσιαστικά εκτός ουροποιητικού. Δηλαδή, ναι, υπάρχουν τα δυσουρικά ενοχλήματα κτλ. Τι γίνεται όμως με έναν ασθενή. Η ομάδα υπεράσπισης της βραχυθεραπείας στάθηκε λίγο στην ειδική νοσηρότητα σε σχέση με το ουροποιητικό, κυρίως επειδή είναι νοσηρότητα που προκύπτει και από τη ριζική προστατεκτομή. Ναι. Οπότε δεν ήθελε εκεί να φανεί. Φάνηκε πραγματικά από την παρουσία σας μια αποσιώπηση της επίπτωσης της βραχυθεραπείας στα άλλα συστήματα. Αυτό είναι κάτι που αναδεικνύεται από την κουβέντα μας περισσότερο. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, αυτό ήθελα να πω, ότι πολύ συχνά ερχόμαστε αντιμέτωποι, για παράδειγμα, στο παράδειγμά μας, τον άντρα των 71 ετών, πιθανόν να χρειαστεί στον ένα χρόνο, στους 6 μήνες, να κάνει χρήση αντιπυκτικών. Νομίζω όλοι έχουμε δει, είτε μετά τη βραχυθεραπεία, είτε μετά την ακτινοβολία, τις συνέπειες της χρήσης των αντιπυκτικών στους ασθενείς οι οποίοι με κάποιο τρόπο έχουν ακτινοβοληθεί. Δηλαδή, πολύ συχνές εντεροραγίες. Στην βραχυθεραπεία, βέβαια, από την κύστη δεν έχουμε τόσο μεγάλα συμπτώματα όσο έχουμε από την ακτινοβολία, αλλά οι εντεροραγίες στους ασθενείς με τα αντιπυκτικά, όπου δεν μπορούν να διακοπούν τα αντιπυκτικά, αλλά οι εντεροραγίες δεν μπορούν εύκολα να αναχαιτιστούν, και ειδικά όταν είναι στεφανιαίοι, νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο μειονέκτημα. Στη συνέχεια, το δεύτερο ερώτημα που θα ήθελα να κάνω είναι αν υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να μας καταθέσει την εμπειρία του στη ριζική προστατεκτομή μετά από βραχυθεραπεία. Δηλαδή, πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά δύσκολη επέμβαση και πιστεύω ότι οι επιπλοκές θα πολλαπλασιάζονται, όπως επίσης και με την εγχειρητική νοσηρότητα. Στέλνει απάντηση στον πρώτο. Θα απαντήσω στο πρώτο σχέδιο εγώ και στο δεύτερο ο κ. Σκοδαρίκος, που έχει εμπειρία με αυτό. Με εκπλήσει αυτό που λέτε. Ειλικρινά, ξέρω ότι η προσωπική εμπειρία, εν πάση περιπτώσει, και από τα χρόνια μου στην Αγγλία δεν έχει ιδιαίτερη αξία στην επιστημονική κοινότητα, αλλά εντεροραγία σε ασθενείς που κάνουν χρήση αντιπυκτικών μετά από βραχυθεραπεία ως μονοθεραπεία, LDR με κόκκους εννοώ, δεν έχω δει ποτέ. Οι περισσότεροι ασθενείς παίρνουν αντιπυκτικά και αυτό είναι ένα πλεονέκτημα της βραχυθεραπείας έναντι της ριζικής προστατεκτομής. Το προτιμούμε στις ασθενείς που παίρνουν αντιπυκτικά. Στην Αγγλία δεν διακόπταμε καν την ασπιρίνη για να κάνουν βραχυθεραπεία, το Σαλοσπίρ. Και όπως ανέφερα και πριν, για να μην επαναλαμβάνομαι, το ποσοστό grade 2 και πάνω, δηλαδή σοβαρών επιπλοκών από το γαστρεντερικό μετά από βραχυθεραπεία ως μονοθεραπεία, δεν ξεπερνάει το 1-2%. Για το δεύτερο κομμάτι, μεγάλες σειρές δεν υπάρχουν. Υπάρχουν κάποιες σειρές από τη Γερμανία που όντως αναφέρουν ότι είναι τα ποσοστά της ακράτειας λίγο μεγαλύτερα όταν χειρουργεί κανείς επί υποτροπής μετά από βραχυθεραπεία. Εγώ είμαι θειασότης δύο μόνο περιστατικών. Δεν λέει τίποτα αυτό σαν evidence-based, για να είμαστε ειλικρινείς. Οι άρρωστοι αυτοί είχαν δύσκολο χειρουργείο, αλλά δεν είχαν ακράτεια μετά. Δεν είχαν ακράτεια. Βέβαια, δεν λέει τίποτα δύο περιστατικά, για να είμαστε ειλικρινείς. Και επίσης, συγγνώμη για το έναν άρρωστο που γνωρίζω αρκετά καλά και γνωρίζω και το follow-up του σχετικά πρόσφατα, και η ένδειξη για τη ριζική προστατεκτομή, ίσως αν θέλετε θα την συζητάγαμε, γιατί δεν νομίζω ότι είχε φτάσει ακόμα στο ναδύρι του PSA του μετά από την... Απλώς υπήρχε πολύ πολύ έντονο άγχος στο συγκεκριμένο άρρωστο, που γνωρίζω εγώ. Ναι. Εσείς. Το μικρόφωνο που είναι δίπλα σας. Ευχαριστώ. Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να ομολογήσω ότι ήμουν φανατικός μέχρι χθες υποστηριχτής της ριζικής προστατεκτομής με nerve sparing. Και από χθες που κουβεντιάσαμε τους συναδέλφους, τον κύριο Σκολαρίκο και τον κύριο Βούλγαρη, νομίζω έχω αλλάξει αρκετά την άποψή μου. Και νομίζω είναι κάτι που πρέπει να το δούμε θετικά η βραχυθεραπεία. Είμαι το απορρίψω με. Αλλά δούμε... Συγγνώμη που διακόπτω. Απλά έχουμε πληρώσει πολλά, κύριε Χατζηδάκη. Λοιπόν, αυτό που δεν ξεκαθάρισε όμως, που κουβεντιάσαμε πριν και θέλω να ξεκαθαρίσει το μυαλό μου για να παίρνω και τις αποφάσεις μου σαν ουρολόγος, είναι το εξής. Αυτό που κουβεντιάσαμε πριν λίγο, δεν το ξεκαθάρισε. Με τον κύριο, νομίζω ήταν μια έτσι κουβέντα που κάναμε εδώ τώρα. Δεν θυμάμαι ακριβώς το όνομα του. Λοιπόν, όταν υπάρχει υποτροπή ή γίνει υποσταδιοποίηση και μετά υπάρχει πρόβλημα, θα πάμε σε ριζική προστατεκτομή? Όταν? Αν γίνει βραχυθεραπεία και υπάρχει κάποια υποτροπή
ή κάποια υποσταδιοποίηση που λέμε ότι το υποσταδιοποίησαμε, δεν το σκεφτήκαμε καλά πριν να κάνουμε βραχυθεραπεία. Μετά θα πάμε σε ριζική προστατεκτομή και αν ναι, γιατί. Εννοείται αν υποτροπιάσει η νόσος. Αυτό που κουβεντιάσαμε προηγουμένως, δεν θυμάμαι ακριβώς. Έκανε μια ερώτηση ο συνάδελφος εδώ και είπε ότι αν γίνει αυτό θα πάμε σε ριζική. Και είπα εγώ ακτινοθεραπεία και δεν το κατάλαβα, δεν το ξεκαθάρισα στο μυαλό μου. Το μεγάλο πρόβλημα, όπως τα λέγαμε και χθες το βράδυ. Δεν και το κατάλαβα ίσως καλά. Γι' αυτό. Το οποίο ισχύει και με τη ριζική προστατεκτομή. Το προαιώνιο ερώτημα είναι αν η υποτροπή είναι εντοπισμένη, τοπική υποτροπή ή απομακρυσμένη. Με τα μέσα που έχουμε σήμερα, απεικονιστικά και εργαστηριακά, είναι πολύ δύσκολο να το τεκμηριώσουμε αυτό. Άρα και όλες οι σειρές που προανέφερε ο κ. Σκολαρίκος, όλες οι δημοσιεύσεις για salvage προστατεκτομή μετά από βραχυθεραπεία αναφέρουν αυτή τη δυσκολία. Είναι πολύ δύσκολο να αποδείξουμε ότι σε έναν ασθενή ο καρκίνος έχει επιστρέψει μέσα στο προστάτη μόνο. Άρα χρειάζεται ριζική προστατεκτομή για να το βγάλουμε. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε. Το οποίο ισχύει και με τη ριζική προστατεκτομή. Ναι, είναι το ερώτημα, θα κάνουμε ακτινοβολία μετά ή είναι μεταστατική. Άρα το ερώτημα πρέπει να κάνω εγώ είναι το εξής. Πότε κάνουμε ριζική προστατεκτομή μετά από βραχυθεραπεία? Όταν με κάποιο τρόπο, με όλους, αρχικά χρησιμοποιούμε τα μέσα που έχουμε. Αν δούμε ότι με τη μαγνητική και όλα τα υπόλοιπα μέσα που έχουμε δεν φαίνεται να είναι η νόσος έξω από το προστάτη, μπορούμε να κάνουμε βιοψία πάλι στο προστάτη. Και αν βρούμε καρκίνο του προστάτη μέσα, τότε κάνουμε σάλβας ριζική. Μετά από πόσο καιρό πρέπει να γίνει βιοψία από βραχυθεραπεία? Δεν υπάρχει κανόνας αυτό. Αναλόγως, οπότε έχουμε εμπεδώσει τη βιοχημική υποτροπή. Μεγάλο χρονικό διάστημα. Περιμένεις. Δύο είναι τα θέματα με τη βραχυθεραπεία. Το πρώτο είναι, εφόσον βλέπεις μια σταδιακή πτώση, την αναμενόμενη που θέλεις για τον άρρωστό σου με τη βραχυθεραπεία, περιμένεις μέχρι να φτάσεις στο ναδύρ. Περιμένεις πάντα το μέσο όρο, που είναι περίπου 2 με 3 χρόνια. Εάν το PSA σου από εκεί και μετά αρχίζει και ανεβαίνει, μπορείς να κάνεις ό,τι αλγόριθμο κάνουμε και για την ριζική προστατεκτομή. Το πρόβλημα, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, είναι πόσο αξιόπιστη μπορεί να είναι η βιοψία του προστάτη μετά από βραχυθεραπεία. Πόσο καλά μπορεί να τη διαβάσει ο παθολοανατόμος. Εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα, μπορώ να πούμε ψέματα. Δεν είναι πάντα εύκολο να πει είναι, δεν είναι, γιατί αν είναι, είναι αυτό που είπε ο κύριος Βουλγαρής. Εάν όμως έχουμε πέρα από το bounce του PSA, το οποίο βλέπουμε μετά τη βραχυθεραπεία και το οποίο το αναμένουμε όπως είπαμε, και έχουμε κριτήρια να ξέρουμε ότι αυτό είναι bounce και δεν είναι βιοχημική υποτροπή. Αν έχουμε νωρίτερα από τα 2 χρόνια βιοχημική υποτροπή μετά την βραχυθεραπεία, όντως τα πράγματα είναι δύσκολα. Δεν μπορούμε να είμαστε ξεκάθαροι αν αυτό είναι βιοχημική υποτροπή τοπική ή αν είναι συστηματική νόσος. Αρκετοί συνάδελφοι επί πρώιμης υποτροπής μετά το χρόνο και πριν τα 2 χρόνια συνιστούν ριζική προστατεκτομή μετά τη βραχυθεραπεία. Πάντως έχετε δυνατότητα μέχρι το τέλος του φροντιστηρίου να αναλείψετε. Εμείς θα σας πω. Λοιπόν, παρακαλώ, κύριε Σαλιδιζάκη. Νομίζω ότι είναι λίγο λάθος να φύγουμε με το μήνυμα ότι ακόμα και αν έχουμε μια υποτροπή μετά από βραχυθεραπεία, όχι στα 2 χρόνια, στα 3 ή στα 4 χρόνια, ότι η στάνταρ θεραπεία είναι η salvage ριζική προστατεκτομή. Δεν νομίζω ότι στην πλειοψηφία των ασθενών δεν υπάρχουν μεγάλες σειρές με ριζική προστατεκτομή μετά από βραχυθεραπεία, διότι αν σκεφτεί κανείς ότι οι σειρές που υπάρχουν για ριζική προστατεκτομή μετά από ακτινοβολία είναι λίγα κέντρα που την κάνουν με μεγάλες επιπλοκές και με πολύ κακή ποιότητα ζωής μετά, σκεφτείτε με τη βραχυθεραπεία που η τοπική δόση ακτινοβολίας είναι ακόμα μεγαλύτερη από ό,τι στην εξωτερική ακτινοβολία. Άρα ότι υπάρχουν περιστατικά που έχουν κάνει σάλβα στη ριζική προστατεκτομή μετά βραχυθεραπεία, προφανώς υπάρχουν, αλλά νομίζω ότι η πλειοψηφία των ασθενών που θα υποτροπιάσει μάλλον μπαίνουν σε ορμονική θεραπεία. Έχετε απόλυτο δίκιο. Απλώς η ερώτηση του συναδέλφου κάθεται ακριβώς πίσω από εσάς. Ήταν τελικά είναι να επιλέξω μεταξύ της εξωτερικής ακτινοβολίας, αυτό νομίζω ότι ήθελε να ξεκαθαρίσουμε, ή του χειρουργείου, τι θα συνιστήσουν οι βραχυθεραπευτές ουρολόγοι. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι κατευθύνουν προς τη ριζική προστατεκτομή. Σίγουρα, αν αυτός ο άρρωστος στα 71 υποτροπιάσει στα 77 του, δεν θα του προτείνει κανένας ριζική προστατεκτομή. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εγώ θέλω να ρωτήσω αν υπάρχουν στοιχεία από τη βιβλιογραφία που να μας λένε πώς είναι η ριζική προστατεκτομή μετά από βραχυθεραπεία. Ξέρω για την κυστεκτομή, ας πούμε, υπάρχει και λέει, ξέρουν τι γίνεται μετά από salvage, ότι είναι πιο δύσκολη, διότι πολύ σπάνια κάνει εγκρατή λεοκίστη μετά από αν έχει κάνει χήμιο άκτινο στην κίστη. Υπάρχουν αντίστοιχα στοιχεία από τη βιβλιογραφία για την salvage ριζική προστατεκτομή μετά από βραχυθεραπεία?
Έχω βρει δύο papers τα οποία έχουν αρκετά καλές σειρές. Το ένα είναι από το MD Anderson Cancer Center και το άλλο είναι από τη Νέα Υόρκη για ριζική προστατεκτομή μετά βραχυθεραπεία. Έχουν μεγάλη διαφορά μεταξύ τους στα αποτελέσματα. Το ένα είναι πολύ αισιόδοξο, αναφέρει πενταετή ελεύθερη βιοχημική υποτροπή 90% και το άλλο 60%. Και επιπλοκές αναφέρει το ένα paper, ακράτεια ούρων 30%. Γεια σας. Είμαι ο γιος του ασθενή γιατρέ μου. Σας παρακαλώ πολύ, πέστε μου, τα έμαθα για τα κακά μαντάτα. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα? Τι θεραπεία πρέπει να κάνω για τον πατέρα μου? Θέλω τις απαντήσεις σας και μετά την ψηφοφορία, γιατί ο χρόνος έχει τελειώσει. Στέλιο, θες να απαντήσεις? Πόσο χρονών είναι και με αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος που μιλάμε? Γιατί αν είναι... Για το περιστατικό σας λέω, είμαι ο γιος του. Okay, του περιστατικού σας. Τι ενημέρωση του κάνατε? Ναι. Αν ήρθε με υποτροπή στα 77 του, θα έλεγα πάλι για το ορμονοθεραπεία. Συγγνώμη, για το περιστατικό σας, είμαι ο γιος του ασθενή που συζητούσαμε, που παρουσιάσατε. Σε πρώτο χρόνο, βραχυθεραπεία. Σε πρώτο χρόνο. Αφήστε το Σάλβα. Βραχυθεραπεία. Συγγνώμη. Αφήστε το. Αυτή η συζήτηση είναι κάτι το οποίο είναι απλώς τώρα για τα ερευνητικά μας ενδιαφέροντα, το Σάλβα. Να επαναπροσδιοριστούμε. Λοιπόν. Να πάμε λίγο στο νόημα του σχολείου, ότι αύριο πάμε και βρέφουμε ένα περιστατικό. Τι θα λέγατε, κύριε Σκολαρίκο, στον άρρωστο? Τι θα λέγατε, κύριε Περιμένη, στον άρρωστο? Δηλαδή, κύριε Βούλγαρη, κύριε Μωυσίδη. Και μετά, χωρίς άλλη συζήτηση, θα ψηφίσουμε να δούμε με ποιο θα πάνε. Να ξεκινήσω πρώτος, γιατί ξεκινήσαμε πρώτος. Όπως σε όλους μου τους αρρώστους, δεν δίνω μόνο την επιλογή της ριζικής προστατεκτομής. Να το κάνουμε λίγο πιο αναπαράσταση, να κλέψουμε λίγο από την τέχνη σας. Λοιπόν, είμαι ο γιος. Τι να κάνουμε, γιατρέ μου? Βραχυθεραπεία. Έτσι, μία λέξη και να φύγω? Α, καλά. Αυτός είναι τα πέρια τη βραχυθεραπεία. Πάω στον περιμένει. Λοιπόν, κοιτάξτε, κύριε. Ο πατέρας είναι 70 χρόνων. Έχει καλή γενική κατάσταση. Έχει ένα καρκίνο του προστάτη που έχει τσαγανό. Φαίνεται από τις εξετάσεις που έχουμε κάνει ότι ο καρκίνος είναι εντοπισμένος. Σίγουρα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης, ο πιο εγγυημένος από άποψη αποτελεσματικότητας και πολύ καλά ανεκτός από ποιότητα ζωής, είναι η ριζική προστατεκτομή, είναι το χειρουργείο, η χειρουργική αφαίρεση. Αν είχε προβλήματα σοβαρά ή αν εν πάση περιπτώσει δεν θέλει να χειρουργηθεί, τότε υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι της ριζικής χειρουργικής, οι οποίοι δεν είναι για πέταμα, είναι ανταγωνιστικοί εξίσου, αλλά όμως αν θέλετε στον πατέρα σας να προσφέρετε το μέγιστο, θα του προσφέρετε μια ριζική προστατεκτομή. Μήπως με πήρατε τηλέφωνο, κύριε Σκολαρίκο, να ξανάρθω και να μου πείτε ότι είσαστε ενσυγχύσει? Όχι, βραχυθεραπεία και τέλειωσε. Ποτέ. Είναι ακριβώς η ίδια κουβέντα για τον πατέρα σας, ακριβώς η ίδια κουβέντα, μόνο που οποιαδήποτε θεραπεία και αν διαλέξετε 71 του χρόνια θα έχει το ίδιο καλό ογκολογικό αποτέλεσμα. Υπάρχουν συν και πλην σε κάθε θεραπεία. Πιστεύουμε στη βραχυθεραπεία, έχουμε καλά αποτελέσματα και στα δικά μας χέρια, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό, το ξεχνάμε πάντα για τον άρρωστό μας, και νομίζουμε ότι στα 71 του θα πάει πολύ καλά με τη βραχυθεραπεία. Τηλέφωνο, Ντρίν. Συγγνώμη, κύριε Περιμένη, ξέχασα να σας ρωτήσω. Δηλαδή, ο πατέρας μου, άμα δεν χειρουργηθεί και κάνει βραχυθεραπεία, θα πεθάνει από τον καρκίνο? Ενώ άμα κάνει προστατεκτομή, δεν θα πεθάνει από τον καρκίνο? Μπράβο. Λοιπόν, και στους δύο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το ζήτημα που θέτει ο Ανδρέας, γιατί έξω από τεχνική που κάνουμε μία πρόταση, θα πρέπει να ξέρουμε ότι εκείνη τη στιγμή μιλάμε με έναν άρρωστο και με ένα περιβάλλον καρκίνου. Επομένως, κρίνω σαν πάρα πολύ σημαντικό ότι αυτό που θα πρέπει να βγει είναι πως ό,τι διαλέξει από αυτά που έχουμε να του προσφέρουμε σαν θεραπευτικά όπλα, μπορεί να ζωγραφιστεί με μία κουβέντα με την οποία θα κλείσουμε τη συζήτησή μας. Πώς? Ο πατέρας σας, ό,τι και αν ακολουθήσει από αυτά τα πράγματα, αν παρακολουθείτε καλά, το εξαιρετικά πιθανότερο είναι πως δεν θα πεθάνει από καρκίνο του προστάτη. Εγώ κάνοντας πλάκα λίγο με τους αρρώστους, μου λένε τι να προσέξω μετά. Λέω, σταφύ γιατρός? Μου λέει, ναι. Λέω, πρόσχετε σταφυλόρωγες. Δηλαδή, με την έννοια ότι σε έναν άνθρωπο 70 χρόνων, με αυτά τα στοιχεία, ό,τι και αν του προσφέρεις, ό,τι πορεία και αν έχεις στο μέλλον με τους επικουρικούς χειρισμούς που έχουμε στα χέρια μας, είναι εξαιρετικά πιθανό ότι μπορούμε να τον καθησυχάσουμε όσον αφορά την ογκολογική απειλή που νιώθει. Και εκείνη τη στιγμή αυτή η συνεισφορά μας στον άρρωστο και στο περιβάλλον του, είναι πάρα πολύ σημαντική. Και αν συμπληρώσω στο γιο παρουσία του μπαμπά,
ότι την άλλη μέρα το πρωί θα πας σπίτι σου και θα μπορείς να διατηρήσεις και τη σεξουαλική σου δραστηριότητα, ελάτε να μου πείτε τι θα ψηφίσει. Άμα το πούμε στο γιο, θα πει θέλω την επέμβαση, εκείνη η οποία του στερεί τη σεξουαλική δυνατότητα. Λοιπόν, ψηφοφορία. Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της βραχυθεραπείας? Καλή δουλειά κάνατε. Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της ριζικής προστατευτομής? Εδώ πέρα είναι πολύ συμπαχής η ομάδα.